Γεια σας παιδιά, το ξέρω ότι έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω Fortnite βίντεο. Μου στέλνετε πολλά μηνύματα, το όλοι γιατί δεν κάνεις Fortnite βίντεο, το όλοι αυτό, το όλοι εκείνο. Αλλά τώρα θα αρχίσω να κάνω γιατί έχω ευχάριστα νέα όσον αφορά την καινούργια σεζόν. Την σεζόν 11. Μου το έχετε πει και εσείς, το έχω μάθει και εγώ. Έχω ελπίδα για victory. Θα σας τα πω σε λίγο αυτά. Αλλά να σας πω τώρα ότι τώρα πρόσφατα που πήγα στην Αθήνα στην Digital Expo, συνάντησα πολλούς YouTubers που παίζουν Fortnite, pro players Fortnite. Κάποιοι φίλοι μου, κάποιοι τους γνώρισα τώρα. Συνάντησα τον Banu Dent που τον ξέρω και τον Alekun, συνάντησα τον Widge που και αυτόν τον ξέρω, συνάντησα τον Gunzar που τον γνώρισα πρώτη φορά, τον Yanuba που τον ξέρω και αυτόν, συνάντησα και τον It's Only που τον γνώρισα και αυτόν τώρα πρώτη φορά. Και του ζήτησα να μου πούνε συμβουλές, παιδιά, για το Fortnite. Αφού ξέρουν αυτοί πολύ καλά και παίζουν, του ζήτησα συμβουλές για να μου πούνε και εμένα για να μάθω. Για να δούμε τώρα τι μου είπανε. Με τον Πάνο είχαμε βγει την πρώτη μέρα και πήγαμε για φαγητό. Για να δούμε τι μου είπε ο Πάνος. Λοιπόν, Πάνο, πώς με βλέπεις στο Fortnite? Για αρχάριος που δεν έχεις εμπειρία, Τόλι, ναι, θα πας μια χαρά. Αλλά θα σου δώσω κάποιες συμβουλές. Ναι, okay, δώσε μου συμβουλές. Δώσε μου συμβουλές. Πρώτη συμβουλή, θέλω να βάζεις τα γραφικά στο low για να έχεις περισσότερα frames να πηγαίνεις smooth. Πρώτη συμβουλή. Α, ναι, μου το είπανε κι άλλοι αυτό, αλλά εγώ τα έχω στα medium. Low, low. Δεύτερη, θα πας στο accessibility να βάζεις να βλέπεις τα βήματα. Είναι πολύ καλό, είναι μια ρύθμιση. Ούτε ώστε να μην σε τρομάζουν, να βλέπεις τα βήματα και να ξέρεις ότι έχει αντίπαλο. Αυτό. Ναι, γιατί τρομάζω. Μου έρχονται από δεξιά, μου έρχονται από αριστερά. Είναι πολύ τρομακτικό. Και τρίτον, τώρα που γυρνάει, θα μπεις και λίγο στο creative. Να αρχίσεις να χτίζεις λίγο. Πρέπει να πω creative. Έτσι. Πώς λίγο τα κουμπάκια, λίγο αυτά. Με τον Άλεξ που ήμασταν και εκεί μαζί, έχουμε πει ότι θα είναι ο πρώτος YouTuber που θα παίξω μαζί Fortnite στο κανάλι μου και να προσπαθήσουμε να πάρουμε νίκη. Για να δούμε τι μου είπε. Άλεξ, σου έχω υποσχεθεί ότι θα είσαι ο πρώτος YouTuber που θα κάνουμε μαζί Fortnite βίντεο. Πώς θα πάει? Προτίθω να πάρεις το πρώτο επίσημο win στο κανάλι σου. Τι λες τώρα, θα με κουβαλήσεις? Θα τα καταφέρουμε? Το έχουμε. Ωραία, για να δούμε. Είπαμε θα με βοηθήσει. Αν θα πάρουμε win, να μάθω ακόμη λίγο καλά. Μετά συνάντησα και τον Gunzar, τον οποίο τον γνώρισα πρώτη φορά. Για να δούμε τι μου είπε ο Gunzar. Είμαι εδώ μαζί με τον Gunzar. Καλά, μια χαρά. Και θέλω να μου πεις μια συμβουλή για το Fortnite, γιατί άρχισα και παίζω. Καλύτερη συμβουλή είναι απλά εξάρτηση. Θέλει να παίζεις, να προπονείσαι και όσο περισσότερο να μπορείς να μαθαίνεις τέτοια πράγματα. Μου είπε να κάνω εξάσκηση και να προπονούμε. Για να δούμε τι μου είπε και ο It's Only που τον συνάντησα για πρώτη φορά. Είμαι εδώ και με τον It's Only, όπως το λένε όλοι. Έχω αρχίσει και παίζω Fortnite. Θέλω να μου πεις μια συμβουλή. Όλοι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να μπεις στο creative και να στροφείς πολλές ώρες και να μάθεις να χτίσεις. Πρέπει να μάθω να χτίσω, Πρέπει να μάθεις γιατί την έβαλα. Ναι, και είναι δύσκολο να χτίζω. Ευχαριστώ. Μου είπε να μάθω να χτίζω It's Only. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μου είπε και ο Yanuba, τον οποίο τον Yanuba τον ξέρω από παλιά. Είμαι εδώ με τον Yanuba, ο οποίος θα μου πει κάποια συμβουλή για το Fortnite. Πες μου λίγο τι να κάνω. Αντί να ζητά συμβουλές, κάτσε και κάψου. Έτσι γίνεσαι καλύτερο στα πάντα, ειδικά σε games. Πρέπει να κάνω να μάθω, Ωχ, Yanuba, έχει φλάκα. Μου είπε να κάτσω και αυτές να στραφώ να μάθω. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι μου είπε και ο Winch. Το Winch το ξέρω από παλιά. Ο Winch μου είπε πολύ καλά πράγματα. Μου είπε ότι στα βίντεο τα Fortnite που κάνω έχω συνδυάσει πάρα πολύ καλά την κωμωδία με το Fortnite. Λοιπόν, για να δούμε τι μου είπε. Λοιπόν, είμαι εδώ μαζί με το Winch. Πες μου πώς με βλέπεις στο Fortnite και τόσο που μοιάζει πολύ. Λοιπόν, έχει συνδυάσει τέλεια κωμωδία και φόρτ μαζί. Απλά πρέπει να παίξει παραπάνω. Αυτό θέλει. Ναι, και μια συμβουλή αυτή είναι. Επίσης το Witch είπα για το που έχω το iconic το skin, για να δούμε τι μου είπε. Εδώ. Επίσης θέλω να μου πεις για τον iconic χαρακτήρα που έχω. Τώρα ακόμα να ζηλέψω καλύτερα, δεν ζηλεύω. Έχεις εσύ πόσους άλλους. Έχει και αυτούς, καλά έχει πόσους άλλους, έτσι το είπα για πλάκα το είπα, αυτός έχει πόσους χαρακτήρες εδώ το iconic θα ζηλέψει. Επίσης το Widge είπα, αυτό που σας είπα και την αρχή ότι έχω ελπίδες για victory, ότι στο καινούριο update που έγινε τώρα season 11, όταν παίζεις solo, μπαίνουν μέσα
το σύστημα, το Fortnite αναγνωρίζει και βάζει άτομα που είναι αρχάρι, που δεν έχουν πολλά kills και οι 100 μαζί, ώστε να είναι εύκολο να πάρεις victory. Και οι pro players, οι πιο, μπαίνουν αυτοί μαζί, αναλόγως δηλαδή σε τι κατηγορία είσαι. Του το είχα πει αυτό τότε πριν ένα μήνα και φάνηκε να μην το γνωρίζει. Για να δούμε πώς μου το, τι μου είπε. Ναι, έμαθες για το νέο update που θα παίζουμε όσοι δεν έχουν πάρει πολλά kills μαζί και οι pro με τους pro. Ναι, έχει βγει καινούργια εδώ. Του το είχα πει τότε, δεν το ήξερε, αλλά τώρα ισχύει αυτό και μου το λέτε κι εσείς. Οπότε πλέον έχω πάρα πολλές πιθανότητες να πάρω Victory Royale. Στο επόμενο βίντεο θα πάρω το Glow Skin με το Galaxy S10 ή κινητό που έχω. Θα πάρω το Glow Skin και θα παίξω και solo με το Glow Skin για να δούμε πώς θα τα πάω και αν θα κερδίσω, αν θα πάρω το πολυπόθητο Victory Royale. Επίσης, σε ένα επόμενο βίντεο θα κάνω φίλους πολλούς από εσάς που στην έκθεση, στην Digital Expo, μου δώσατε το χαρτάκι που σας είχα πει στο προηγούμενο βίντεο με το όνομά σας στο Fortnite και τα έχω εδώ τα χαρτάκια, παιδιά, μου τα γράψατε. Είναι εδώ πέρα πολλά, παιδιά. Οπότε ναι, να περιμένετε πολλά Fortnite βίντεο, αστεία Fortnite βίντεο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο, πατήστε like αν θέλετε Fortnite βίντεο και τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!